Μπροστά σε μαζικές εξώσεις βρίσκονται εστιακοί φοιτητές του Πανεπιστημίου Ιαννίνων που πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο μεταβατικό κτίριο του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της περιοχής, χωρίς ωστόσο να καταφέρουν να συναντηθούν με εκπροσώπους της διοίκησης. Με emails που έφτασαν τις τελευταίες ημέρες στους φοιτητές, η διοίκηση ζήτησε να παραδώσουν τα δωμάτια τους όσοι δεν έχουν συμπληρώσει τις απαιτούμενες πιστωτικές μονάδες για την παραμονή τους στις φοιτητικές εστίες, δηλαδή όσοι δεν έχουν περάσει το 50% των μαθημάτων του έτους, ενώ ειδοποίηση έλαβαν και οι φετινοί δικαιούχοι που δεν καταβάλουν το μηνιαίο ενίκιο των 40 ευρώ που έχει επιβάλει ο νέος εσωτερικός κανονισμός, απειλώντας τους με έξωση πριν την εξεταστική του Σεπτεμβρίου. Ο νέος εσωτερικός κανονισμός, για τον οποίο από πέρυσι υπάρχουν αντιδράσεις από τους φοιτητές, θέτει ως προϋποθέσεις διαμονής την μηνιαία πληρωμή 40 ευρώ, την συμπλήρωση 30 πιστωτικών μονάδων μαθημάτων προηγούμενων εξαμήνων σε διάρκεια 2 εξαμήνων από την ημερομηνία ανανέωσης του συμβολαίου, αλλά και την οριστική λήξη του συμβολαίου όλων των φοιτητών μετά από 2 έτη διαμονής στις φοιτητικές κατοικίες, απαγορεύοντάς τους να επιλέγουν ξανά για τα υπόλοιπα χρόνια των σπουδών τους. Οι φοιτητές καταγγέλουν πως οι όροι του κανονισμού επιβάλλονται παράνομα και καταχρηστικά ακόμη και στους παλαιότερους εστιακούς φοιτητές που είχαν υπογράψει τετραετές συμβόλαιο χωρίς ακαδημαϊκές ή οικονομικές προϋποθέσεις για την διαμονή τους. Παράλληλα, κάνουν λόγο για μία ακόμη επίθεση που δέχονται, που ισοδυναμεί με κατάργηση της φοιτητικής μέρημνας, τονίζοντας ότι σχετίζεται με την επιχειρηματική δραστηριότητα που έχει αρχίσει να αναπτύσσεται και στον τομέα των φοιτητικών κατοικιών στη χώρα. Ενδεικτικό πάντως της αγωνίας που έχει ανακύψει για εκατοντάδες φοιτητές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ήταν η πολύ μεγάλη συμμετοχή και από τις μεγαλύτερες που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια έξω από το μεταβατικό κτίριο. Μάξιμου 2 έτη φοίτησης. Δηλαδή οι φοιτητές θα φτάνουν μέχρι το δεύτερο έτος το πολύ. Αυτό συμβαίνει με τους πρωτοετής και τους δευτεροετής τώρα. Του χρόνου όλοι φεύγουν. Ήδη οι συνάδελφοί μας οι δευτεροετής τους έχουν πει ότι μέχρι τον Αύγουστο έχετε διορία, αλλιώς σας σηκώνουμε και σας παίρνουμε από την εστία. Και η κατάσταση είναι αυτή. Εμείς δεν πρόκειται να υποχωρήσουμε. Στην επιχειρηματολογία περί εσωτερικού κανονισμού, να σας πω κάτι, όλα τα παιδιά το υπογράψαν το συμβόλαιό τους όταν μπήκαν, από ανάγκη. Γιατί αλλιώς θα πρέπει να σηκωθούν να πάνε σπίτι τους, στη μάνα και στον πατέρα ή στο πουθενά, σε δουλειές, να πω, μεσαίωνα, έτσι, σε μισθούς υποκατώτατους, με ελαστικές σχέσεις εργασίας κτλ. Αυτή ήταν η μόνη εναλλακτική. Επομένως, όλοι το υπογράψαν το συμβόλαιο. Να σας πω κάτι. Το συμβόλαιο αλλάζει. Το συμβόλαιο αλλάζει και δεν τηρείται από τη στιγμή που πήγαμε να καούμε ζωντανοί μέσα σε μια εστία που αυτοί φταίνε που δεν είχε πυρασφάλεια, που το κουκουλώσανε όπως κάνει και έχουμε συνηθίσει σε αυτή τη χώρα πλέον και με αυτή την κυβέρνηση. Την πραγματική αλήθεια ότι δεν λειτουργήσαν συναγερμοί, ότι δεν υπήρχαν επαρκή μέτρα, πρωτόκολλα ασφάλειας κτλ. Σας τα έχουμε πει και τα έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Ακόμη δεν έχουν απαντήσει στα κύρια ερωτήματα για τότε. Ακόμη κοροϊδεύουν και παίζουν με τις ζωές μας όπως κάνει και η κυβέρνηση, λέγοντας πως η ασφάλεια, η πυρασφάλεια στο πανεπιστήμιο θα λυθεί μέσω εθελοντισμού. Σαν σύλλογος εμείς, εφόσον σας λέω, πάμε να καούμε ζωντανοί μέσα σε μια εστία, πέφτουν τείχοι και ντουβάρια πάνω μας. Εφόσον μας πετάνε πριν καν προλάβουμε να φτάσουμε στο δεύτερο τρίτο έτος των σπουδών μας, άρα δεν μας επιτρέπουν, μας αποκλείουν από τις σπουδές. Εφόσον μας απειλούν με εξώσεις, εφόσον θέλουν να μας φορέσουν κολάρα αυτά τα χαράτσια που δεν μπορούμε να πληρώσουμε, εφόσον θέλουν να περάσουν σε μια τέτοια τακτική τρομοκράτησης, δεν υπάρχει περίπτωση να αποδεχτούμε τίποτα από όλα αυτά. Τα συμβόλαια και οι όροι έχουν αλλάξει από τότε που προχωρήσαν σε αυτό. Δεν θα περιμένουμε εμείς να μας διώξουν τους μισούς τώρα, τους μισούς μετά το Σεπτέμβρη και την επόμενη χρονιά. Δεν θα περιμένουμε η εστία να γίνει ιδιωτική και τα 5,6 εκατομμύρια. Μαντέψτε από το που πηγαίνουν όλα τα υπόλοιπα στη χώρα, εμείς μαντεύουμε. Θα πάνε σε κάποια τσέπη κάποιου ιδιώτη πάλι, ο οποίος μαζί με αυτούς εδώ πέρα, τους εντολοδόχους του Μητσοτάκη, μάλλον σχεδιάζουν στις δικές μας τις πλάτες και με το δικό μας τον αποκλεισμό από το δικαίωμά μας στη δημόσια δωρεάν παιδεία, να τσεπώσουν 40 ευρώ επί 500 περίπου φοιτητές που είναι στην εστία επί ένα χρόνο, 400 χιλιάρικα το χρόνο. Η μπίζνα που πάνε να κάνουν στην πλάτη μας δεν θα περάσει. Δεν θα φύγει κανείς φοιτητής, αυτό το έχουμε ξεκαθαρίσει σαν σύλλογος. Μπροστά σε αυτούς τους ανεύθυνους υπεύθυνους τώρα που ούτε καν παρουσιάστηκαν σήμερα, ενώ ξέραν ότι θα έρθουμε για να μιλήσουμε και δεν εμφανίστηκαν, το βλέπετε, δηλαδή δεν έχει έρθει κανένας και αγνοούν επιδεικτικά τα αιτήματά μας. Έχουμε να τους πούμε ότι δεν υπάρχει περιθώριο διαπραγμάτευσης. Τα αιτήματά μας είναι κατάργηση αυτού του εκτροματικού εσωτερικού κανονισμού. Δεν φεύγει κανείς φοιτητής, κανένας δεν θα επιτρέψουμε να του γίνει έξωση.
Ας κάνουν ό,τι νομίζουν. Θέλουν να πούνε και αυτοί σαν τον Πυρακάκη ότι η ασφάλεια στα πανεπιστήμια και η τάξη θα μπει με τα ΜΑΤ. Ας φέρουν τα ΜΑΤ. Θέλουν να πούνε ότι φέρνουν την αστυνομία και την βάζουν να στρατοπεδεύσει μέσα στο Πανεπιστήμιο Ανίνων. Ας φέρουν και αυτό. Εμείς εδώ θα είμαστε, ο Σύλλογος, εκατοντάδες οι φοιτητές μας οι οποίοι είναι εδώ σήμερα θα ξαναβρεθούν σε αυτό το δρόμο που έχουμε βάλει, σε αυτό το δρόμο αγώνα, για να υπερασπιστούμε τον κάθε φοιτητή σαν να είναι ο ίδιος μας ο εαυτός. Δεν συζητάμε για αναβάθμιση φοιτητικών κατοικιών, ούτε για εξυγχρονισμό της φοιτητικής στέγης, ούτε για τάξη που μπαίνει στις εστίες, ούτε για οτιδήποτε αυτή τη στιγμή προσπαθούν να πλασάρουν ως την εφαρμογή αυτού του εσωτερικού κανονισμού. Συζητάμε για ένα μπάζωμα της φοιτητικής μέρημνας, για μια κατάργηση ενός δικαιώματος των παιδιών των εργαζομένων και των φτωχών λαϊκών στρωμάτων, που για 5 δεκαετίες είχαν τη δυνατότητα να σπουδάζουν παρά και ενάντια το ότι δεν είχαν έστω και ένα ευρώ στην τσέπη. Αυτό από σήμερα καταργείται. Σαν λαγός αυτής της κυβέρνησης, η συγκεκριμένη διοίκηση του Πανεπιστημίου Ανίνων, αυτό το Συμβούλιο Διοίκησης που έχει μπει για να εφαρμόζει ένα προς ένα τα μέτρα του Μητσοτάκη και του Υπουργείου, έχουν αποφασίσει να τελειώνουν. Όταν κανένας φοιτητής δεν μπορεί να στεγαστεί για πάνω από 2 χρόνια, σημαίνει πως δεν υπάρχει φοιτητική μέρημνα. Όταν για να στεγαστεί αυτός ο φοιτητής πρέπει να τα σκάει αδρά σε έναν ιδιώτη που θα τα παίρνει διπλά και τριπλά μετά ξανά από μικρατικές επιχορηγήσεις, συζητάμε για μία μπίζνα. Ό,τι γίνεται παντού, δεν θα το ανεχτούμε. Εμείς αυτή την εστία αγώνα την οποία έχουμε φτάσει, που έχουμε φτιάξει, τη δυναμώνουμε και θέλουμε σε όλη την Ελλάδα να φτιαχτούν εστίες αγώνα ενάντια σε αυτή την κυβέρνηση, ενάντια στα μέτρα τα οποία κάθε μέρα καταστρέφουν τις ζωές μας. Να σταματήσουμε αυτές τις απανωτές επιθέσεις. Τα μέλη αυτά έχουν 2 σκέλη. Πρώτον, εάν δεν πληρώνεις το 40, όπως λένε το χαράτσι το λεγόμενο που το έχουμε ονομάσει, κάθε μήνα για τις εστίες. Άρα αναρωτιόμαστε εν τέλει ποια δημόσια και δωρεάν παιδεία και στέγαση είναι αυτή που έχουμε σήμερα. Αυτό δείχνει πολύ χαρακτηριστικά την προσπάθεια και αυτής της κυβέρνησης αλλά και όλων των προηγούμενων διαχρονικά να μετατρέψουν το πανεπιστήμιο σε επιχείρηση. Γιατί σου λένε ουσιαστικά ότι όποιος δεν πληρώνει, όποιος δεν φέρνει κέρδος, φεύγει. Το δεύτερο σκέλος έχει να κάνει με τα λεγόμενα ECTS. Δηλαδή ότι αν δεν περάσει τα μισά μαθήματα μέσα σε ένα χρόνο, θα πρέπει να παραδώσει το δωμάτιό σου. Όπως γίνεται με εκατοντάδες φοιτητές αυτή τη στιγμή, οι οποίοι τον Αύγουστο θα πρέπει να παραδώσουν τα δωμάτια τους. Εμείς αναρωτιόμαστε. Πόσοι φοιτητές εργαζόμενους, οι οποίοι εργάζονται ακόμα και 8 ώρα και 10 ώρα κάθε μέρα και παλικαρίσια παλεύουν για να συνεχίσουν τις σπουδές τους, έρχεται αυτό το mail για να τους πετάξει έξω από τα σπίτια τους. Εμείς αυτό που κάνουμε ξεκάθαρο τόσο στην Βρετανία και αυτή, αλλά και τις προηγούμενες που έχουν εφαρμόσει διαχρονικά την πολιτική των κυβερνήσεων, στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας σήμερα, αλλά και στις κυβερνήσεις όλες τις προηγούμενες, στην Ευρωπαϊκή Ένωση που κατευθύνσει τη για το λεγόμενο σύγχρονο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Επιχείρηση όπως οι ίδιοι το ονομάζουν, είναι ότι αυτές οι εξώσεις δεν πρόκειται να περάσουν. Σήμερα εδώ πέρα οι φοιτητικοί σύλλογοι του Πανεπιστημίου Ιαννίνων έχουν πάρει αποφάσεις. Είμαστε εδώ πέρα να κινητοποιηθούμε για να πάρθουν εδώ και τώρα πίσω αυτές οι απαράδεκτες απειλές για εξώσεις των εστιακών φοιτητών. Είναι μαζί μας και το εργατικό κέντρο της περιοχής των Ιαννίνων, της πόλης. Οπότε λοιπόν κάνουμε ξεκάθαρο ότι οι φοιτητές, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν είναι ζήτημα που είναι απασχολεί μόνο τους φοιτητές, είναι και οι χιλιάδες οικογένειες από πίσω που δεν ξέρουν τι θα κάνουν. Είναι οι νέοι υποψήφοι συνάδελφοί μας που τώρα έδωσαν πανελλήνιες. Και να ρωτήσουμε μια οικογένεια, πώς θα στείλει το παιδί της να σπουδάσει στα Γιάννη όταν ξέρει ότι δεν θα μπορεί να πληρώσει τον νίκη του, που έχει φτάσει 600 και 700 ευρώ, αν δεν έχει εστίες. Να ρωτήσουμε μια οικογένεια στα Γιάννη, πώς θα στείλει το παιδί της να σπουδάσει με το σούπερ μάρκετ και το ρεύμα που έχουν πάει στο Θεό. Στο πλευρό των φοιτητών βρίσκεται και το Εργατικό Κέντρο Ιαννίνων με το μέλος της διοίκησης Δημήτρη Ρωσιλόβαλη να καλεί σε δυνάμωση του αγώνα για δημόσια και δωρεάν παιδεία. Έχουμε έρθει να στηρίξουμε για ακόμη μια φορά τους φοιτητές της πόλης μας, πολλοί εκ των οποίων είναι παράλληλα και εργαζόμενοι στην ίδια την πόλη, διότι βρίσκονται αντιμέτωποι με μια πρακτική εφαρμογή ενός εσωτερικού κανονισμού, ο οποίος αφορά τη φοιτητική μέρημνα, θα τη βάλουμε εντός εισαγωγικών, γιατί μόνο μέρημνα δεν είναι και σίγουρα δεν είναι φοιτητική, η οποία διώχνει τα παιδιά από τα δωμάτια τους στο πανεπιστήμιο, με βάση συγκεκριμένα κριτήρια, τα οποία εφαρμόζονται με μια λογική, κατά τη δική μας γνώμη, ως γαία πυρή μυχθήτων, δηλαδή γης μαδιάμ. Εμείς έχουμε έρθει εδώ, πέρα από τη στήριξή μας, για να διασφαλίσουμε και να εξασφαλίσουμε ότι τέτοιου είδους παιδιά, παιδιά εργατικών, φτωχών, λαϊκών οικογενειών, τα δικά μας τα παιδιά, τα οποία δώσαμε μάχη για να τα μεγαλώσουμε,
να τα σπουδάσουμε, να τα φέρουμε στην πύλη του Πανεπιστημίου και συνεχίσουμε να ματώνουμε και εμείς οι ίδιοι και τα ίδια τα παιδιά μας δουλεύοντας για να στηρίξουν τις σπουδές τους, δεν θα πεταχτούν στο δρόμο. Αυτή η πρακτική από μεριάς Βρετανικής Αρχής, φυσικά έχει σφραγίδα και υπογραφή των κυβερνήσεων της αντιπολίτευσης, που μόνο αντιπολίτευση δεν είναι, και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμφωνούμε, είναι όμως στρατηγική επιλογή για να βάλει πρακτικά το πιστόλι στον κρόταφο των παιδιών μας και να τελειώνει με τη δημόσια και δωρεάν παιδεία και τους βάζει ένα ακόμα εμπόδιο στο πώς αυτά θα σπουδάσουν. Επομένως, από αυτή λοιπόν τη σκοπιά, το Εργατικό Κέντρο στηρίζει απερίφραστα τις κινητοποίησεις των φοιτητών και καλεί και όλο το γιαννιώτικο λαό να στηρίξει τα δικά του τα παιδιά των φτωχών εργατικών λαϊκών οικογενειών.